Para ver si sabe que a más se les fue hecho a la que les fue hecho como más para una comodidad y a todos los riesgos de enseñanza. Y que yo soy una que les fue hecho que me ha crecido todo lo que yo predicaje que tiene que vivir una más y más en todo. La que se tiene que predicaje que pueden estar los generales que hay posibilidades con la forma de traducirlo que me tiene que hacer con unos sus leyes. Si me acuerdo, por ejemplo, con el ejercicio de climatología, con el lexi, con la crisis, con el equipo de ecografía, con el definitivo de equipraxi, y la probabilidad de farmacia y de ecología, se me ha acuerdo a la pólice, con el equipo de ecografía, con el esqueleto, pues si me ha dado el pólice, con el esqueleto, no hay una exerencia, ¿sí? Y la larga, a mí me parece que es el crisis de ecografía, pero bueno, tiene que ver con ecografía, y yo tengo para colar, que es que me ha problemado con el esqueleto, con el esqueleto. No es que es una otra, una de las cosas que podemos para con todos. Tiene que ser el costo, todos la dependencia que tienen tecnología, que es la patria, y aquí todo el mundo está por dos, porque hay una manera de un mono, que es la parte más importante de la potencia. A la prueba, yo estoy pensando en la potencia de la potencia. Me digo que, y mi preocupación es que me dedico a caer con la tecnología, pero es otro que mi coña, pero είναι από τα σημεία εχνή, αν θέλετε, συνειδητικότητά μας. Επομένως, ειδικά και με τους συναδέλφους που είχαν, δεν έχουν πάρει την απόφαση προς το ποια εξειδίκευση θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι μια πραγματικά θερμά συνιστόμενη εξειδίκευση, με τους λόγους που σας είπα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για την προηγουμένη και είμαστε όλοι αυτοί και μάθηκες. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά λόγια. Δεν ήμουν αγχωμένος, τώρα αγχώθηκα με αυτά που είπε ο καθηγητής μου. Το υπερηχογράφημα όντως του μυοσκελετικού είναι μια εξέταση που θα σας δώσει τη λύση σε πολλαπλά κλινικά προβλήματα. Όπως πολύ σωστά έχουν ονομάσει κλινική ο υπέρηχος πλέον έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της κλινικής πράξης. Κάποιοι το θεωρούν σαν το σύγχρονο στιθοσκόπιο, κατά μία έννοια. Και πραγματικά, όσοι έχετε ασχοληθεί και όσοι θέλετε να ασχοληθείτε, συγκεκριμένα με τον μυοσκελετικό υπέρηχο, το πεδίο είναι ευρύ. Έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα σαν ακτινολόγοι και έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα να συνδυάζουμε όλα τα modalities, δηλαδή και την απλή ακτινογραφία και το μαγνητικό και τον αξονικό και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο προς όφελος του ασθενούς και για να επιλύουμε τα διαγνωστικά προβλήματα. Ποιος λοιπόν ο ρόλος του στην καθημερινή κλινική πράξη? Που δεν μια σύγκρουση. Θα μιλήσουμε για το υπερηχογράφημα των μαλακών μορίων και τι περιλαμβάνει αυτό, ποιες είναι οι δυνατότητες των μηχανημάτων στη σημερινή κλινική πράξη και πότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια MRI με το μυοσκελετικό υπέρηχο. Γιατί η πρακτική, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε αυτή τη φάση εξακολουθεί να είναι μυοσκελετικό κατευθείαν μαγνητική. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνουμε πολλές πληροφορίες στην πορεία, κάνουμε μια δαπανηρή εξέταση, χρονοβόρα, κοστοβόρα και για το μηχάνημα και για το τμήμα που εργαζόμαστε, ενώ μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις με τη χρήση του μυοσκελετικού υπερήχου. Θα μιλήσουμε και θα δούμε πολλά περιστατικά από το αρχείο και θα ακολουθήσει και η παρουσίαση δύο περιστατικών από τον ειδικευόμενο μας, τον κύριο Μιχαηλίδη. Ό,τι πούμε είναι με βάση τις αρχές του ΣΥΡΣΕ και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μυοσκελετικού. Όλες οι οδηγίες που θα δώσουμε δεν είναι δικές μας θεωρίες. Κατευθύνονται όλες από την Ευρώπη και τις δύο αυτές εταιρείες που τυχαίνει να είμαι μέλος τους. Θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα έναντι της MRI και να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο αντίθετα. Πότε να μην κάνουμε υπερηχογράφημα μυοσκελετικού? Όταν υποψιαζόμαστε δύο πράγματα, ενδαρθρική παθολογία
ή θέλουμε να απεικονίσουμε καλύτερα τον οστικό φλοιό και τον μυελό. Στην ενταθρική παθολογία βάζω ένα αστερίσκο γιατί μπορούμε να πάρουμε μια πληροφορία από το μυοσκελετικό υπέρυχο αναγνωρίζοντας το αντιδραστικό ή φλεγμονώδες ή νεοπλασματικό υγρό που μπορεί να δημιουργείται μέσα σε μια άρθρωση. Αλλά γενικότερα, όταν έχετε ενταρθρική παθολογία ή θέλετε να απεικονίσετε οστικό φλοιό και μυελό, δεν θα ζητήσετε να κάνετε μυοσκελετικό υπερηχογράφημα. Παραδείγματα. Ασθενής, αθλητής, τερματοφύλακας, τραυματίστηκε σε κόρνερ, πόνο στον νόμο, διόγκωση, ανάταξη πρόσθετου εξαθλήματος ώμου, δεν έχει νόημα να κάνουμε μυοσκελετικό υπερηχο για την απεικόνιση του επιχειλίου χόνδρου. Χρειαζόμαστε μαγνητική ή μαγνητική αρθρογραφία όπως εδώ για να απεικονίσουμε τον επιχείλιο χόνδρου. Αντίστοιχα στο ισχύο, ρήξη επιχειλίου χόνδρου και αποκόλληση του κοτιλιαίου αρθρικού χόνδρου σε αθλητή πολεμικών τεχνών, σε μαγνητική αρθρογραφία, τα φαίναμε ενταρθρικό σχεγραφικό είναι αυτή. Δεν χρειάζεται, δεν έχει κανένα ρόλο ο μυοσκελετικός υπέρηχος. CT αρθρογραφία με ρήξη του σκαφομινοειδού συνδέσμου σε νόσο του Kinbock, δηλαδή άσεπτη νέκρωση του μινοειδού. Δεν έχει κάποιο ρόλο ο μυοσκελετικός υπέρηχος και σε αυτή τη φάση. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις, όταν θέλουμε να απεικονίσουμε, είπαμε, οστικό φλοιό και μυελό. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις απλές ακτινογραφίες, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε στο μυοσκελετικό. Εδώ πολύ ωραία φαίνονται όλες οι μεταστάσεις από το CA του μαστού. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη επιπρόσθετη εξέταση, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο οστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πόνο στο ισχύο. Έχει κάνει οι ασθενείς ακτινογραφίες, έχει επιβεβαιωθεί λύση και η μαγνητική εδώ υπερέχει γιατί μας δείχνει τη διήθηση τόσο του οστούν όσο και την έξω διαμερισματική επέκταση του όγκου, δηλαδή είναι δύο διαμερισμάτων όγκους πλέον, από τη μετάσταση, άρα αλλάζει το θεραπευτικό πλάνο των ορθοπαιδικών χειρουργών. Απεικόνιση οστικού μυελού και οστικού φλοιού με αξονική και μαγνητική αντίστοιχα σε ένα οστεοσάρκωμα πρώτου μεταταρσίου. Δεν έχει κάποιο ρόλο ο μυοσκελετικός υπέρηχος, όπως και εδώ μου έχουμε πολλαπλές μεταστάσεις με ενδοκαναλική επέκταση από CA πνεύμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, αφού απαντήσαμε πότε δεν θα κάνουμε μυοσκελετικό υπέρηχο, πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και γιατί. Είναι μια γρήγορη εξέταση, φθηνή, με όλα τα οικονομικά δεδομένα και χρόνου και χρήματος και έχει ακρίβεια, πολλές φορές μεγαλύτερη της MRI ή εσάξια για τα μαλακά μόρια που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Πότε. Όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε τα μαλακά μόρια, συγκεκριμένα όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε όγκους μαλακών μόριων, είτε αληθείς όγκους, καλοήθης ή κακοήθης, είτε ψευδόγκους, όπως θα δούμε παρακάτω, όταν θέλουμε να κάνουμε δυναμικό υπέρηχο και έλεγχο του μυοσκελετικού, να δούμε δηλαδή live σε κίνηση, και όταν θέλουμε να κάνουμε και επεμβατικές πράξεις, γιατί εμείς σαν επεμβατικοί θέλουμε άμεση όραση, άμεση καθοδήγηση και ο μυοσκελετικός και ο υπέρηχος, γενικότερα ειδικά ο μυοσκελετικός, μας δίνει τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Εκτίμηση μαλακών μορίων. Εδώ έχουμε έναν ασθενή 55 ετών, όπου πολύ ωραία μπορείτε να δείτε την πλήρη ρήξη, full thickness, του υπερακανθίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να κάνουμε μαγνητική. Ο ασθενής θα οδηγηθεί κατευθείαν στο χειρουργείο για αποκατάσταση, να τοποθετηθεί άγκυρα και να γίνει συγγραφή του υπερακανθίου. Αν δείτε στο πρόγραμμά σας τις μαγνητικές, θα δείτε ότι ένα σημαντικό ποσοστό στην καθημερινή κλινική πράξη είναι όμως. Και αυτό γιατί θέλει να αναγνωρίσει το στροφικό πέταλο ο κλινικός, ο ορθοπαιδικός. Η ακρίβεια του μυοσκελετικού υπερήχου είναι υψηλότερη της μαγνητικής για την εκτίμηση του στροφικού πετάλου. Έχει ακρίβεια της τάξης του 96% για το τενόντιο στροφικό πέταλο. Η καλύτερη μαγνητική με όλες τις μεταναλύσεις για το στροφικό πέταλο, για την αναγνώριση δηλαδή αν η ρήξη είναι ολικού ή μερικού πάχους, είναι στο 88%. Άρα ο μυοσκελετικός υπέρηχος υπερέχει. Αυτό που απαιτείται είναι να εκπαιδευτούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι ακτινολόγοι, ώστε να ξέρουμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία στους ορθοπαιδικούς.
Ένα άλλο περιστατικό, πάλι με ολική μαζική ρήξη, massive, όπως λέγεται, rotator cuff tear, δηλαδή ολική ρήξη όλου του στροφικού πετάλου. Φαίνεται τόσο ωραίο το gap. Μπορούμε να το μετρήσουμε, να δώσουμε όλες τις πληροφορίες στον ορθοπαιδικό πώς μπορεί να κάνει την αποκατάσταση. Άλλη ρήξη τένοντα, όπου υπάρχει ολική αποκόλληση των οπίσθιων μυριαίων, συγκεκριμένα του ημιμεμβρανών. Hamstrings, απεικόνηση, έχει τη δυνατότητα να δώσει την πληροφορία για τη ρήξη του τένοντα. Άλλος τένοντας στον οποίο πολύ συχνά θα σας ζητήσουν η ορθοπαιδική εκτίμηση είναι ο αχίλλειος τένοντας, από τους πιο συχνά τραυματιζόμενους τένοντες, δεύτερος ή τρίτος σε συχνότητα με βάση τις αναλύσεις μετά τους οπίσθιους μυριαίους για τα κάτω άκρα. Εδώ απεικονίζεται πολύ ωραία η ατρακτοειδής διόγκωση. Έχουμε μια τενοντοπάθεια, δηλαδή χρόνια του αχιλλείου τένοντα, που δικαιολογεί τον πόνο και τις ενοχλήσεις του ασθενού, και την ανάλυση των ινών του τένοντα μπορεί να τη δείξει με απόλυτη ακρίβεια μόνο ο υπέρηχος, που είναι εξαιρετικός για κάτι τόσο επιφανειακό όπως είναι ο αχιλλείος τένοντας. Ο μαγνήτης απλά θα δείξει μια διόγκωση χωρίς να μπορεί να κάνει την ανάλυση σε επίπεδο ινών. Εδώ έχουμε μια ολικού πάχους ρήξη του αχιλλείου τένοντα, όπου μπορούμε να μετρήσουμε και το gap για να ξέρει ο ορθοπαιδικός αν μπορεί να κάνει την αποκατάσταση άμεσα ή αν πρέπει να φέρει μόσχευμα. Και εδώ μια εικόνα πάλι με πολύ μεγάλο το gap. Και εδώ ζήτησαν οι ορθοπαιδικοί και MRI για, όχι για επιβεβαίωση, για να εκτιμήσουν κυρίως το gap και να δούνε πόσο ακριβώς είναι το χάσμα για να φέρουν το μόσχευμα για να γίνει η αποκατάσταση. Ρήξη τένοντα του δικεφάλου. Η διαγνωστική ακρίβεια του υπερήχου αγγίζει το 90%. Ολική ρήξη εδώ της κατάφυσης, χαρακτηριστικό ιστορικό, προσπάθεια άρσης βάρους, ο ασθενής ακούει έναν ήχο και από εκεί και πέρα έχει αδυναμία άρσης βάρου. Ξεκολλάει ο τένοντας του δικεφάλου από την κατάφυσή του στην κερκίδα. Μπορεί ο υπέρηχος να το αναδείξει πάρα πολύ ωραία το κενό και η MRI σε τα δύο φάτσα δείχνει επίσης την αποκόλληση. Αθλητής των πολεμικών τεχνών προσεύχεται στα επίγοντα με διόγκωση και ίδιμα στην περιοχή των προσαγωγών. Γίνεται μυοσκελετικός υπέρηχος σε επίμουσα βάση. Πλέον χρησιμοποιείται στα επίγοντα ο μυοσκελετικός υπέρηχος μετά την εμπειρία του 2012 των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, όπου ανέδειξε μια ακρίβεια άνωθεν του 90% για τις οξύες καταστάσεις, τις οξύες αθλητικές κακώσεις. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο European Journal of Radiology 2 χρόνια μετά, το 2014, και μπορείτε να τα αναζητήσετε, είναι ελεύθερα, την εμπειρία δηλαδή των Ολυμπιακών Αγώνων, και από τότε έχει προταθεί στα επίγοντα να υπάρχει δυνατότητα φορητού μυοσκελετικού υπερήχου. Εδώ φαίνεται το gap και η ρήξη του βραχαίους προσαγωγού, επιβεβαιώνεται την επόμενη μέρα με MRI, προκειμένου να ακολουθηθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο αποκατάστασης. Πάλι στα επίγοντα, αθλητής ποδοσφαίρου με μυϊκή θλάση grade 2, φαίνεται το είδημα μέσα στις μυϊκές ίνες. Αθλητής αποθηκάριος, συγγνώμη, που δουλεύει στο νοσοκομείο μας, προσήλθε στα επίγοντα με 2 μήνες ρεβόκρανο. Από την απλή ακτινογραφία φαίνεται η στροφή της κεφαλής στην αυγενική μοίρα και η κλινική εικόνα γίνεται υπέρηχος, γιατί αποδεικνύεται ένας μυϊκός σπασμός στον σπινιοειδή αυγενικό συγκριτικά με την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχετε πάντα στο μυοσκελετικό υπέρηχο, ότι έχετε τη δυνατότητα συγκριτικής εξέτασης
με την υγιή πλευρά για να πάρετε πληροφορίες. Τόσο στο μυοσκελετικό υπέρυχο όσο και στον παιδιατρικό υπέρυχο είναι μια τεχνική η οποία θα σας δώσει πολλές πληροφορίες και θα σας βγάλει από δύσκολα περιστατικά. Άλλο περιστατικό με παιδιατρικό ασθενή, 11 χρονών με διόγκωση στην περιοχή κάτωθεν του αχιλίου και επώδυνο το άκρο, γίνεται ο υπέρυχος και αναδεικνύεται αποκόλληση του συζευτικού χόνδρου στην πτέρνα. Είναι νόσος του Sievers και ο ασθενής μπήκε σε πρωτόκολλο αποθεραπείας. Αθλητής μαραθωνίου με διόγκωση πέριξ των περωνιαίων. Μετά από αγώνα, ο υπέρυχος δείχνει ρήξη του περωνιαίου τένοντα, είσοδος του βραχαίου περωνιαίου έπειτα εντός αυτού. Είναι το λεγόμενο split περωνιαίο σύνδρομο, με απεικόνηση και σε μαγνήτη και ταυτόχρονα η γαγλιακή κίστη, η δίχορη. Μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία μεταξύ του μυοσκελετικού υπερήχου και της μαγνητικής τομογραφίας όσον αφορά την απεικόνηση. Δεν πήραμε κάποια έξτρα πληροφορία από το μαγνήτη πέρα από το γεγονός του ειδήματος, το οποίο όμως ήταν μια πληροφορία που φαίνεται και κλινικά. Πάλι ένα περιστατικό με αποκόλληση σε νεαρή αθλήτρια. Στον παιδιατρικό ασθενή η χρήση του υπερήχου θα σας δώσει την απάντηση σε πολλαπλά προβλήματα χωρίς καθόλου ακτινική επιβάρυνση και χωρίς να μπει στο στρες ένα παιδί 10 ετών μικρότερο ή μεγαλύτερο μέσα σε ένα μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που μπορεί να δώσει απάντηση ο μυοσκελετικός υπέρυχος στην εκτίμηση ενός ακτινολογικού διαγνωστικού προβλήματος. Μιλάμε για τους όγκους και μιλάμε για καλοήθεις και κακοήθεις όγκους και για ψευδόγκους. Τι εννοούμε με την έννοια ψευδόγκους? Εννοούμε διογκώσεις των μαλακών μορίων που δεν έχουν να κάνουν με πραγματική παρουσία νεοπλασματικής εξεργασίας, αλλά δίνουν την εικόνα αυτή με αποτέλεσμα να μπερδεύουν τόσο τον κλινικό, ορθοπαιδικό, όσο και τον ίδιο τον ασθενή, προσθέτοντάς του άγχο. Συνήθως είναι αποτέλεσμα κακώσεων, όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση που παρουσιάζεται διόγκωση στην περιοχή της ιδικής σύμφυσης, επίτα εκτός, με διόγκωση και φαίνεται ο υπέρυχος ότι δείχνει απόσπαση της κατάφυσης του ορθού μοιραίου μυός. Άλλο περιστατικό με διόγκωση. Ο αθλητής εδώ συγκεκριμένα είχε κάνει προπόνηση. Πέρασαν κάποιες μέρες και παρουσιάστηκε με διόγκωση στο κάτωθεν το πέμπτου δακτύλου. Φοβήθηκαν οι γονείς για κάτι σε κακοήθεια και ο υπέρυχος έδειξε το ρογμώδες κάταγμα, το οποίο επιβεβαιώθηκε και με την ακτινογραφία. Άλλη περίπτωση ψευδόγκων είναι η διογκώση των ορογόνων θυλάκων. Ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο ορογόνος θυλάκος του λαγονοψοίτη, που είναι ο μεγαλύτερος μυς που διατρέχει τη σπονδυλική στήλη με κατάφυση στο μυριαίο. Λόγω προστριβής μπορεί να διογκωθεί, να μαζέψει υγρό και να δώσει την εικόνα κάποιο όγκου. Ανήκει και αυτό στην κατηγορία των ψευδόγκων. Εδώ φαίνεται η περιχογραφικά κατευθυνόμενη παρακέντηση, αναρρόφηση όλου του γαγλιακού υγρού, ανακούφιση του ασθενούς άμεσα και επιβεβαίωση της διάγνωσης. Καλοήθεις βλάβες, καλοήθη όγκοι των μαλακών μορίων, προεξάχουν το καλοήθες λίπωμα με ένα ποσοστό της τάξεως περίπου γύρω στο 75-80% ως προς τις καλοήθειες. Βλέπουμε την απεικόνηση με μυοσκελετικό υπέρυχο και εδώ είναι σε σύγκριση με το χειρουργικό παρασκεύασμα. Το πιο συχνό στη ραχεία επιφάνεια της χειρός είναι το γάγκλιο και βλέπουμε την απεικόνηση ενός δίχωρου, μιας δίχωρης γαγκλιακής κίστης, που συνήθως έχει σχέση και με την άρθρωση, την παρακείμενη. Και ένα ωραίο περιστατικό με μια καλοήθη διόγκωση σε έναν 23χρονο. Την είχε γεννητή μεγάλωση το τελευταίο διάστημα.
γίνεται ο μυοσκελετικός πέριχος, όπου αναδεικνύει την ανομοιογενή συλλογή με τριχοειδή στοιχεία και με αντανακλάσεις τύπου comic tail. Εδώ είναι το χειρουργικό παρασκεύασμα. Πρόκειται για μια δερμοειδή κύστη και βλέπουμε πόσο ωραία απεικονίζεται το χειρουργικό παρασκεύμα με το μυοσκελετικό υπέρηχο. Βλέπουμε τους κρυστάλλους τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης, πώς απεικονίζονται τόσο ωραία μαζί με τα τριχίδια. Κακοήθης όγκη, κατ' εξοχήν τα σαρκώματα στα μαλακά μόρια. Εδώ μια περίπτωση λίποσαρκώματος στην κυρία, διόγκωση στην έσω επιφάνεια του μυρού, στο κατώτερο τρίτη μόριο. Έγινε ο μυοσκελετικός υπέρηχος και κατευθείαν έγινε και κορδιοψία που επιβεβαίωσε το έβριμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μυοσκελετικό υπέρηχο και στις λοιμώξεις των μαλακών μορίων ή στις πλεγμονές, όπως είναι οι ρευματολογικές παθήσεις. Η απάντηση είναι ναι. Θα κάνω μια διακοπή λίγο στην ομιλία και θα πω κάτι το οποίο μας αδικεί σαν ειδικότητα. Αυτή τη στιγμή, αν κάνετε ένα PubMed search και βάλετε μασκουλοσκέλεταλ ultrasound ή κάτι αντίστοιχο, το 95% των άρθρων προέρχεται από ρευματολόγους. Δηλαδή, η ειδικότητα των συναδέλφων χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο πολύ περισσότερο από ό,τι το χρησιμοποιούμε εμείς. Εγώ θα ήθελα να σας παρακινήσω, σαν ειδικευόμενη, να το χρησιμοποιήσετε, να το μάθετε, γιατί θα σας δώσει λύσεις πολύ περισσότερες στην καθημερινή κλινική πράξη. Ένα περιστατικό, ποιόδης εκροή από την γαστροπνημία, την οπίσθια επιφάνεια, κλινική εικόνα, μυοσκελετικός υπέρηχος με φυσαλίδες αέρα μέσα, υπερεμία στο περιόστεο, δηλαδή βλέπουμε και την περιοστική αντίδραση και ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε με την παρουσία ενός ξένου σώματος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια ακίδα η οποία αφαιρέθηκε. Ρευματοειδή αρθρίτη αόμου με παρουσία της ημενίτιδας. Άλλη περίπτωση με ρευματοειδή αρθρίτη με παρουσία της ημενίτιδας. Έχουν γίνει εξαιρετικές μελέτες για το πώς μπορούμε να απεικονίζουμε τον αγκιωματώδη αυτό ιστό, το πάνους όπως ονομάζεται. Και πάμε στο κομμάτι το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα σαν επεμβατικός, για τις επεμβατικές πράξεις που μπορούν να μας βοηθήσει ο υπέρηχος στο μυοσκελετικό. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις κατευθυνόμενες βιοψίες και τις κατευθυνόμενες θεραπείες πόνου. Εδώ έχουμε μια οστεοαρθρίτιδα ακρόμιοκλινικής. Βλέπουμε τη διόγκωση, την ημενική πάχυνση, το υγρό ανάμεσα στα δύο οστά της άρθρωσης και μπορούμε με ακρίβεια να κατευθύνουμε μία ευελόνη μέσα στην άρθρωση και να κάνουμε το κατευθυνόμενο μπλοκ προς ανακούφιση του ασθενούς. Αντίστοιχο παράδειγμα, με κατευθυνόμενη έγχυση μέσα στο θύλακο υπακρομιακά υποδελτοειδικά. Η ακρίβεια μιας έγχυσης μόνο με το trigger point, δηλαδή αυτό που γίνεται στην καθημερινή πράξη με την ψηλάφιση, είναι της τάξεως του 50%. Η ακρίβεια στη δική μας τεχνική με κατευθυνόμενη παρακέντηση αντίζει το 100% σε όλες τις αναλύσεις. Περιστατικό επίσης με κατευθυνόμενη έγχυση και θεραπεία σε σύνδρομο προστεβής λαγονοκνημιαίας ταινίας και σε ποδοκνημική, εδώ σε συνδυασμό με κλασική ακτινοσκόπηση. Τελειώνοντας, ο μυοσκελετικός υπέρηχος έχει τη δυνατότητα δυναμικού ελέγχου. Και τι εννοούμε με δυναμικό έλεγχο? Να δούμε live την εικόνα κίνησης της άρθρωσης και των μαλακών μορίων. Δεν υπάρχει άλλη εξέταση που να έχει αυτό το πλεονέκτημα. Όλες οι υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις, είτε μαγνητική, είτε αξονική, είτε κλασική ακτινογραφία, είναι στατικές εικόνες, είναι στατικές εξετάσεις. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εν κινήσει απεικόνιση μιας άρθρωσης ή κάποιων τμήματων του μυοσκελετικού. Ασθενής ο οποίος είχε κάταγμα κλειδός,
εμφανίζεται με συμπτωματολογία βραχιονίου πλέγματος. Θυμόμαστε το βραχιόνιο περνάει κάτω από την κλίδα. Κάνουμε δυναμικό έλεγχο σε κίνηση και βλέπουμε μετατόπιση των καταιαγόντων τμήματων επί τα εντός και πίεση επί του νεύρου. Με αναπαραγωγή των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απεικονιστική μέθοδος που να μας το δώσει αυτό. Εδώ έχουμε μια μαγνητική όπου ανέδειξε ίδημα του ολενίου νεύρου. Δεν μπορούσε να δοθεί απάντηση για ποιο λόγο γινόταν η διόγκωση. Κάναμε μειοσυσκελετικό υπέρηχο και αναδεικνύεται το εξάρτημα του ολενίου νεύρου κατά την κίνηση. Βλέπετε πώς βγαίνει πίσω από την άβλακα στην κίνηση και φεύγει μπροστά. Όλη αυτή η τριβή κατά τη διάρκεια της κίνησης δημιουργούσε τα ενοχλήματα στον συγκεκριμένο εξεταζόμενο. Την απάντηση τη δώσαμε συγκεκριμένα με τον υπέρηχο. Και άλλος δυναμικός υπέρηχος, ο οποίος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δείτε στην καθημερινή ασθενής με συμπτώματα προστριβής στον ώμο. Βλέπουμε πώς κάνει προστριβή ο θύλακος υπακρομιακά. Είναι μια εξέταση την οποία δεν θα... Την πληροφορία που μας δίνει δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά αλλού παρά έμεσα σε άλλη απεικονιστική μέθοδο. Οπότε, σαν take home messages, γρήγορη εξέταση, φθηνή, ακριβέστερη ή εισάξια της MRI για το μυοσκελετικό, γιατί είναι, ας πούμε, η μεγάλη χρήση. Έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα μαλακά μόρια, τους σόκους των μαλακών μορίων, να κάνει το δυναμικό έλεγχο, όπως είδαμε, και να μας βοηθήσει σε επεμβατικές πράξεις. Σας έχω αφήσει μέσα στο φάκελο, σε συνεννόηση με τον Άρη, βιβλιογραφία, ούτως ώστε να μπορέσετε να ενημερωθείτε και να μπείτε σε ένα τρυπάκι να διαβάσετε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Μας δείξατε με πολύ εύκολα παραδείγματα τις πιο βασικές προαρμογές των υπερήκων στην καθημερινή κοινωνική πράξη, όπως ήταν και ο τίτλος της ομιλίας σας. Ίσως αυτό μας βοηθήσει στο να προσεγγίσουμε με λιγότερο φόβο πράγματα που δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ίσως θα επανέλθω, αλλά να ρωτήσω τους συναδέλφους που είτε είναι παρόντες, είτε μας παρακολουθούν από μακριά, αν θα έχουν κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο προς την ομιλητή μας. Εμένα δεν μπορώ να πω για την ερώτηση, αλλά θα σας συγχαρητήρια πάρα πολύ για την ερώτηση. Επειδή μέχρι προχωρούσε προς το τέλος η δουλειά για την προσθέση στο δυναμικό υπέρηχο, θα ήταν η ερώτησή μου, αλλά να μην προλάβω. Έχει νομίζω ότι σε αρκετές εφαρμογές, ας πούμε όπως και στο, στη ρήξη του αχιλίου τέρματο, που είναι μια θαυμάσια περιοχή που μπορεί κανείς να δει δυναμικά το πώς κινείται ο τέρματος κτλ. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι παρότι είμαι εκτός του επιτυχία. Είναι ότι είναι μία από τις πράξεις που δικαιολογεί ακριβώς την μετεξέλιξή μας σε κλινική εκτιμολογία. Είναι μία ξεκάθαρη κλινική εξέταση και υπάρχουν δύο θέματα πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα σε όλα τα κλινικά μας κομμάτια, ενώ σε πράγματα τα οποία είναι και λίγο εξειδικευμένα, δίνουμε, αφού τελειώσουμε εξετάσεις άτυπες στους συναδέλφους μας, για το πόσο καλά κάνουμε κάτι. Και νομίζω αυτό είναι ένα από αυτά, στα οποία ακριβώς επειδή είναι operator dependent, ενδεχομένως πολλοί προτιμούν τη μαγνητική και μπορεί να συνεχίσουν την προτιμούν, ακριβώς γιατί πρέπει να εντοπίσουν τον συνάδελφο που θα κάνει καλά, ενδεχομένως όπως όσοι ασχολούνται, όπως ο κ. Μερικάκης και όσοι ασχοληθούν, για να μπορούν να βασιστούν σε αυτό που θα πει ώστε να αποκτηθούν οι μαγνητικές τομογραφίες. Και αυτό έχει και το άλλο του νομίσματος, ότι ενδεχομένως
όπως ας πούμε και με τα τρίπλεξ σε μένα αντικείμενα, ακριβώς επειδή είναι κοινωνικό, αν προσπαθήσουν να ασχοληθούν όλοι, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει σε μένα και να μου πω ότι εγώ προφανώς δεν θα έχω την επιτυχία να δω όλα αυτά που λέει ο κ. Περιβιτάκης. Επομένως, μπορεί και να μαυρώσω τη μέθη, όπως να το θέλει. Οπότε είναι καλύτερο ίσως να ασχολούνται κάποιοι να το πάρουν σοβαρά, να ασχοληθούν σοβαρά, να δώσουν τις εξετάσεις που είπα και από εκεί και πέρα. Όντως είναι μια θαυμάσια μέθοδο, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα μπορεί να κλείσει και να κάνει τις άλλες εξετάσεις. Αυτό είναι. Το σχόλιο του κ. Ματατζή ήταν πολύ εύκολο. Θα τον επιτραπεί να τα πάρει λίγο παραπέρα. Προφανώς είναι αντιπεί το ποινικό μας ρόλο και το υπερπορεύουμε την ασφαλή του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Αν δεν το ξέρουμε, είναι σαν να αρνούμαστε το ποιήθηκε στους εαυτούς μας ή στην ειδικότητά μας το ποινικό της ρόλο. Επομένως, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Όποιος δεν κάνει, δεν τηρεί το ποινικό του ρόλο στην ειδικότητά του ή τις εξειδικευσίες του, ουσιαστικά πράττει την ειδικότητα. Η δικιά μας ειδικότητα στην Ελλάδα έχει μια τέτοια παράδοση πολλών δεκαετιών, το λέω για τους νεότερους. Γιατί στους παλαιότεροι, από τον κύριο Ξεβονίδη πίσω, τα ξέρω, τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή, αφού συνέβαινε κάτι και μας παίρνανε τους περίχους, μας παίρνανε άλλες ειδικότητες, μετά, αφού το αφήναμε να συμβεί, διότι όλα το να κατέχουμε τη γνώση ειδικότητας μας απαιτεί κόπο. Αφού λοιπόν το αφήναμε να συμβεί, μετά εξτενονίζαμε μύθους, καταρρώμενοι τους άντρες που μας πήγαν το ένα κομμάτι, μας πήγαν το άλλο κομμάτι, μας πήγαν το άλλο κομμάτι και τις καθόμαστε και περιμένουμε την επόμενη. Βέβαια, ευτυχώς οι τεχνολογίες συγκρότησαν μεγάλωνε, επομένως δεν συγκροτήκανε. Αντίθετα, παρόλες τις απώλειες που έχουμε, εξακολουθούμε να επιθυμόμαστε. Αλλά έχουμε μια τέτοια παράδοση. Αντί να προσπαθούμε να καλύψουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ειδικότητα, που αποφασίσαμε να την υπηρετούμε, που απαιτούν και τον κόπο τους, αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και να συμπέρουμε. Παίρνω και παράδειγμα από αυτό που είπε ο Δικάκης για τους ρευματολόγους, τις ρευματολογικές βαθμίσεις, ειδικά στο χέρι κτλ. Όχι δημοσιεύουν. Τα αφήνουμε να συμβαίνουν και μετά στεναχωριόμαστε επειδή το γάλα έχει βγει. Αλλά δεν θα πει το γάλα, αλλά δεν θα στεναχωριόμαστε. Όσο για την κατάρτιση των μεθόδων, ας τη δούμε λίγο ως ευκαιρία. Λόγω χάρη, εγώ δεν είμαι δύσκολο στο σύστημα, προφανώς, αλλά αν ήμουν νεότερο και με ενδιαφέρον αντικείμενο, θα αξιοποιούσε την κατάρτιση. Δεν θα έπρεπε μια βλάβη το διασκελετικό στο μαγνήτη και μετά δεν πρέπει να το ασθενεί, να το πάω στου περίπου. Ώστε αυτή την πλάτη που είδα να μπορέσω να αποκτήσω ευκαιρία στου περίπου. Επομένως, ακόμα και η κατάκριση μπορεί κανένα να την δει σαν ευκαιρία μάθηση. Ίσως αυτό με οδηγεί σε κάποιο σχόλιο που θα σου πω το τέλος, τέλος. Μάλλον σε κάποια ερώτηση του κ. Περιβιτάκη. Μια και έχουμε νεότερους συναδέλφους εδώ. Και μια και κάθε καινούργιο πράγμα ή αυτό που δεν το ξέρουμε καλά, μας φοβίζει και αυτό είναι ανθρώπινο, συμβαίνει σε όλους μας. Λίγο να δώσει στους νεότερους κάποιες συμβουλές. Πώς να πορευτούμε, πώς να ξεκινήσουμε. Τι να κάνουμε ώστε να ξεκοπηθούμε. Κανείς δεν είναι αυτοδίδακτος. Δεν θέλω να πω. Ερώτηση να πω. Πώς μπορεί κανείς να γίνει αυτοδίδακτος στην διασκευαστική τεχνολογία, γιατί σε κανένα κομμάτι της τεχνολογίας δεν μπορεί να είσαι αυτοδίδακτος. Πώς μπορεί όμως να προετοιμάσει τον εαυτό σου, να έχει αυτές τις βασικές γνώσεις, έτσι ώστε να κάνει όταν κάνει ένα επόμενο βήμα. Πας, ας πούμε, σε κάποιον, δίπλα σε κάποιον στον κύριο Περιφέτη που ξέρει, ή πας και παρακολουθείς, πας στο εξωτερικό, ή παρακολουθήσεις, ας πούμε, σε ένα άλλο νοσοκομείο. Πώς μπορεί να ετοιμάσει τον εαυτό σου έτσι ώστε να έχει την υποδομή και τις γνώσεις, ώστε όταν βρεθεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, μπορεί να κερδίσει γρήγορα. Γιατί κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει ότι εγώ θα πάω στο τάδε νοσοκομείο του εξωτερικού ή του εξωτερικού, θα κάτσω ένα χρόνο. Δεν υπάρχουν ούτε τα χρήματα, ούτε η διάθεση του χρόνου. Αλλά πώς μπορώ να είμαι έτοιμος έτσι ώστε ένα τρίμηνο σε ένα ειδικό νοσοκομείο να με κάνει να μπορώ να πατήσω στα πόδια μου, έστω και σε επίπεδο των καθημερινών απαιτήσεων, όχι σε εξειδικευμένα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, να δώσω θάρρος σε εμάς και σε όλους μας, να μην φοβόμαστε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε αρχικά. Έχουμε την εμπειρία των υπερήχων, δηλαδή γενικότερα. Κάνουμε σε επίπεδο εφημερίας δεκάδες και εκατοντάδες υπερήχους άνω-κάτω κοιλίας, τρίπλεξ. Οπότε, τη φιλοσοφία, τη φυσική, την ακτινοφυσική πίσω από τη μέθοδο την ξέρουμε και την ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε ορθοπαιδικό, οποιοδήποτε ρευματολόγο, οποιοδήποτε άλλο κλινικό που θέλει ή θα έχει την επιθυμία να μάθει και αυτός να κάνει
μειοσχεδιωτικό υπέρηχο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα σταματήσει κάποιος να θέλει να μάθει, είτε είναι ακτινολόγος είτε μη. Άρα πρώτα απ' όλα ξέρουμε τη φυσική. Το να αναγνωρίσουμε την εικόνα, αυτό που σε άλλες ειδικότητες στον υπέρηχο φαίνεται σαν άσπρο μαύρο, σε εμάς είναι κάτι πολύ πιο εύκολο, λόγω ειδικότητας. Δεύτερο, για να δώσουμε θάρρος και να πούμε πώς θα ασχοληθούμε. Θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ όσον αφορά το κομμάτι της ανατομίας και της ακτινοανατομίας στο μυοσχεδιωτικό. Δεν μπορείς να απεικονίσεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι είναι αυτό εκεί που βλέπεις. Το ίδιο ισχύει για όλα τα κομμάτια, είτε έχει να κάνει με πνευματική ακτινολογία, είτε έχει να κάνει με κοιλιά, είτε έχει να κάνει με εγκέφαλο κλπ. Άρα χρειάζεται πολύ καλή γνώση της ακτινοανατομίας. Και αφού έχουμε τη γνώση της ακτινοανατομίας, χρειάζεται πολύ καλή γνώση της παθολογίας σε επίπεδο μυοσκελετικού. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε αυτή τη γνώση? Αναζητώντας άρθρα τα οποία είναι ευρέως ελεύθερα διαδεδομένα, με δύο μεγάλα sites. Το ένα είναι από Αμερική, που είναι το Radiographics, και το δεύτερο είναι από Ευρώπη, που είναι το Skeletal Radiology, δύο μεγάλα περιοδικά τα οποία έχουν ελεύθερα τα άρθρα τους, και μπορείτε να διαβάσετε οποιοδήποτε θέμα όσον αφορά το μυοσκελετικό υπέρηχο. Σαν περαιτέρω βοήθεια, αν κάποιος θέλει, μπορεί να ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνησης Μυοσκελετικού, το ESSR, το οποίο μπορεί να του δώσει πληροφορίες. Μέσα στο site υπάρχουν και τα πρωτόκολλα απεικόνησης ελεύθερα για κάθε άρθρωση, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει, να μάθει πώς πρέπει να βάλει τον υπέρηχο, γιατί αλλιώς θα απεικονίσει το rotator, αλλιώς θα απεικονίσει κάποιον επιφανειακό τένοντα και όλη την βιβλιογραφία πίσω από αυτό. Τώρα, για τρίμηνα ή εξάμηνα εξειδίκευσης, σίγουρα είναι το καλύτερο σε κάποιον ο οποίος ασχολείται σε καθημερινή βάση. Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολύ ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχουν αυτή την εξειδικευμένη παροχή απεικονίσεων. Ελπίζω να βοήθησα με τις συμβουλές, αν με επιτρέπει το όρο συμβουλές, και σίγουρα οτιδήποτε χρειαστεί, όσο αφορά εμένα τουλάχιστον, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσω οποιοδήποτε συνάδελφο θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω. Ευχαριστούμε. Σίγουρα βοηθήσατε, γιατί κάθε πρόοδος ξεκινάει από τα πρώτα βήματα. Έτσι. Η δυσκολία ενός μακριού δρόμου είναι τα πρώτα βήματα. Έτσι, το βλέπεις μακρύ και δύσκολο και δεν το ξεκινάς καθόλου. Άρα, να κάνεις το ABC, αυτά τα απλά πράγματα. Γιατί φαντάζομαι και εσύ αυτό προωθείς. Όλοι μας όσοι ακολουθήσαμε ένα μονοπάτι, ξεκινήσαμε από κάποια βήματα. Και τα πρώτα βήματα δεν σα δίνει έτοιμα το σύστημα εντός εισαγωγικών. Συχνά πρέπει να τα κάνεις μόνος σου και μετά θα βρεις και τη βοήθεια στα υπόλοιπα. Μόνος οι δουλειές σας ήταν πολύ περίφημες. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, συναδέλφους, αλλιώς θα προχωρήσουμε στην περιστατικά. Θα παρουσιάσει ο Αντώνης δύο περιστατικά από την κλινική πράξη, την καθημερινή. Σχετικά ενδιαφέροντα όσον αφορά ότι περιλαμβάνουν αυτά που έχουμε πει και λίγο η διάδοση προσέγγισης. Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα για μένα. Ονομάζομαι Μιχάλης Αντώνιος, είμαι ειδικευόμενος σε τεχνολογία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αλλά διαδέλεσα και τμήμα της ειδικότητας στο νοσοκομείο 424, όπου στο τμήμα του μυοσχελετικού υπερίχου με υπεύθυνο τον κύριο Περιδικά, και είδαμε αρκετά περιστατικά. Θα σας δείξουμε δύο από τα πιο ενδιαφέροντα αυτά τα περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό, ασθενής 54 ετών, άνδρας. Παρουσιάστηκε στο τμήμα του μυοσχελετικού υπερίχου με ένα άλογος εντοπισμένο στην περιοχή του αχιλλείου τένοντα και στην πελματεία κάμψη και δυσκολία στο τρέξιμο. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε για την κλινική εξέταση και φυσικά το ιστορικό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έπαιζε κέριο ρόλο στο περιστατικό, γιατί ο ασθενής είχε ιστορικό οικογενειακό της λιπηδημίας με ολική χοληστερίνη πάνω από 300 και LDL πάνω από 190. Στη συνέχεια διενεργήθηκε υπέρηχος μυοσκελετικού με λίναρ κεφαλή υψηλών συχνοτήτων. Έγινε σάρρωση του αχιλλείου τένοντα και επιμήκος και γκάρσια. Εδώ βλέπουμε στην επίμηκη σάρρωση την ανομοιογένεια και την πάγηση
μεγάλο μάχη του Αχιλλού Τένοντα, το οποίο βέβαια φυσικά θα μπορούσε να είναι και τμήμα μιας ρήξης, μιας τενοντίτητας, αλλά ωστόσο αυτό που μας έκανε εντύπωση στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι οι περιχωγενείς επανακλάσεις και με τις στικτές μικροεπασβεστώσεις, στικτές δηλαδή περιχωγενείς επανακλάσεις, οι οποίες περισσότερο θα παρέμβαν σε κάποιες μικροεπασβεστώσεις. Αυτό ουσιαστικά συνδυαστικά πάντα με το ιστορικό της οικογενούς της λιπιδημίας παραπέμπει την διαφοροδιάγνωση, φυσικά δεν είναι 100% επιβεβαιωμένο αν δεν γίνει κάποια ιστολογική επιβεβαίωση, στο να από αυτές ουσιαστικά οι περιοχές να αποτελούν σαν θωματώδη σωμάτια, δηλαδή οι χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες εισέρχονται από την κυκλοφορία εντός του τένοντα. Αυτό γίνεται συνήθως σε επιφανειακούς τένοντες, όπως είναι ο αχίλλειος τένοντας φυσικά, οι εκτείνοντες των δακτύλων και στον τένοντα της γουανατίδας. Επίσης, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διάφορες τα μακροφάγα που συγκεντρώνονται δημιουργούν τα σωμάτια αυτά τα ξοχωματώδη με πεστιοκύτταρ, δηλαδή βλέπουμε εδώ στο ανατομικά παρασκευάσματα, όχι του συγκεκριμένου περιστατικού, αλλά από την βιβλιογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο βιώνει συνήθως στη διάγνωση. Ωστόσο, σε συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το άλγος ήταν διαχειρίσιμο του ασθενούς, δεν χρειάστηκε να γίνει εκτομή και κάποιες φορές γίνεται και για αισθητικούς λόγους, όταν γίνεται μπορεί σιγά σιγά με τον καιρό να γίνει την παρόδο του χρόνου, έχουμε πολύ μεγάλη διόγκωση το αχιλλείου τένοντα και να είναι και αισθητικό το πρόβλημα που προκαλείται στον ασθενή. Συνήθως είναι αφοντερό πλευρά, είναι στο 90% των περιπτώσεων και μπορεί να γίνει εκτομή. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ασθενής διαχειρίστηκε συντηρητικά με αγωγή στατίνες και γενικώς ο στόχος είναι να μειώσουμε την LDL ώστε να περιορίσουμε την εξέλιξη της νόσου, γιατί συνήθως αυτή η νόσος εξελίσσεται αργά, αλλά σταθερά με την παράδοση του χρόνου. Ωστόσο, με μια καλή φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα περιορίσει αυτή την εξέλιξη, θα έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί δεν χρειάζεται να προχωρήσουν οι ορθοπαιδικοί σε κάποιο χειρουργείο ή καθαρισμό. Ένα άλλο περιστατικό που θα δείξουμε είναι μια ασθενή σε 16 ετών, η οποία προσήλθε ουσιαστικά στον ορθοπαιδικό με άλγους ή δυσκολία στην πάθηση και μια ψηλαυτή διόγκωση περματίας επωνεύρωσης. Αυτός κλινικά έθεσε τη διάγνωση περματίας επωνευροσύντητας και την παρέπεψε κατευθείαν προς μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να κάνει κάποια άλλη εξέταση, όπως και λόγω της ηλικίας φυσικά. Ήθελε να αποφύγει μια ακτινογραφία, δεν έγινε μια απλή ακτινογραφία. Και αυτό οδήγησε στο να ο μαγνητικός τομογράφος να αναδείξει μια περιοχή ειδήματος και ενδιάμεση ένταση σήματος τριγωνικού σχήματος στους μύες της ποδικής χαμάρας, που βλέπουμε εδώ, η οποία δεν μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως προς τη σύστασή της, ως προς το τι ακριβώς είναι. Γιατί φαινόταν, τώρα δεν έχουμε κάποιο βίντεο να το δούμε, αλλά φαινόταν σαν κάποιο μόρφωμα περισσότερο παρά σαν, ήταν σαν ένα τμήμα των μυών της ποδικής χαμάρας. Έτσι παραπέμφθηκε στο τμήμα του μεσοελικτικού περίχου και εκεί αναγνωρίστηκε η περιχογενής γραμμοειδής αλλίωση με ακουστική ηχοανάγκλαση και ακουστική σκιά, η οποία περισσότερο θα μας παρέμβει σε ένα ξένο σώμα. Και γι' αυτό τελικά με βάση και το ιστορικό, το οποίο δεν αναλύθηκε φαίνεται στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι ενδείξεις για κάποιο ξένο σώμα, υπήρξε ένας τραυματισμός με γυαλί προτριμήνου και αυτό οδήγησε φυσικά να γίνει επιβεβαίωση σε μια απλή ακτινογραφία, η οποία ανέδειξε πολύ καλά το τμήμα του, το θραύμα του γυαλιού, το οποίο είχε εισέλθει και αυτό προκαλούσε και τη διόγκωση και το άλλος με αντιδραστική. Στη συνέχεια, πέρα από την διάγνωση, μπορέσαμε να δώσουμε και μια θεραπευτική λύση, η οποία ήταν μέσω της αφαίρεσης του τμήματος του γυαλιού. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση περιχογραφικά τοποθετήθηκε
ένα hook wire με υπερχογραφική καθοδήγηση, δηλαδή στη θέση του γυαλιού, και με ακτινοσκοπική στη συνέχεια καθοδήγηση αφαιρέθηκε με μια λαβίδα, ένα μοσκίτο. Η άλλη επιλογή θα ήταν να γίνει κατευθείαν χωρίς τοποθέτηση του hook wire, κατευθείαν υπερηχογραφική καθοδήγηση και αφαίρεση κατευθείαν με τη λαβίδα. Έτσι αποφεύγονται φυσικά ανοιχτές λαπαροσκοπικές διερευνητικές χειρισμοί από τους χειρουργούς και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περισσότερο επιφανειακές φυσικά αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά ουσιαστικά που είχαμε να παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από τον κύριο Μερδικάκη. Όχι, στο πρώτο απλά είχαμε μια ξανθωμάτωση που οπότε είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και στο δεύτερο περιστατικό απλά, εκτός από τη διάγνωση, μπορέσαμε να βοηθήσουμε και με τη θεραπεία, κάνοντας την τεχνική, τοποθετώντας hook wire και κάνοντας την αφαίρεση. Όταν είναι μεταλλικό, το αντικείμενο μπορείς να πας κατευθείαν με τη λαβίδα, αλλά όταν είναι γυαλί, επειδή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην το σπάσεις σε μικρότερα κομμάτια, είναι πιο ασφαλές να βάζεις ένα hook wire, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε στο μαστό, και να πας καθοδηγούμενα εκεί και να το πιάσεις με τη λαβίδα. Γλιτώντας δηλαδή ανοιχτά χειρουργία ή πολλή ώρα χειρουργία. Σίγουρα η μέθοδος του μυοσκελετικού υπερήχου μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά. Μάλιστα. Και τα δύο περιστατικά είναι καλά. Το πρώτο φαντάζομαι ότι έχει και δυναμική εξέταση. Υποθέτω ότι πολύ συχνά συμπληρώνεται με δυναμική εξέταση, γιατί διαφορεί πολλαπλά. Διαλαμβάνει κανείς και το ρόλο του μορφώματος και της βλάβης που βλέπει, το ρόλο που έχει στην κίνηση, πόσο την παρακολουθεί, πόσο σχετίζεται με τα συμπληρώματα. Όσο και το δεύτερο είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς μπορεί ο κοινωνικός να το πάρει ένα πρόβλημα από την αρχή στο τέλος, δηλαδή για τη διάγνωση της θεραπείας. Παρότι είναι ένα, μπορεί να μοιάζει μικρό πρόβλημα, γιατί το άτομο που το έχει δεν είναι καθόλου μικρό, γιατί μόνο του χαλάει καλά τη μέρα. Είναι καλό δίδαγμα αυτό και σε όλους μας, ότι τις απλές επαγγελματικές πράξεις πρέπει να τις κάνει ο καθένας το σύστημα που μπορεί. Δηλαδή, ένα κοινολόγος του μυοσκελετικού πρέπει να μπορεί να κάνει απλές τέτοιου τύπου επαγγελματικές πράξεις. Ένα τεχνολόγος τώρα πρέπει να μπορεί να κάνει μια απλή βιοψία ενός όρου στο πνεύμα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μην αποδίδουμε απλές πράξεις εμπαρικές, μην τις αποδίδουμε εκτός των ορίων της εξειδίκευσης μας. Κάθε ένας μας, την εξειδίκευση που έχει, οφείλει να κάνει τις βασικές εμπαρικές πράξεις, γιατί η εμπαρική τεχνολογία είναι ακτινολογία. Και νομίζω ότι αυτό συμφωνούμε, γιατί υπάρχει μια άποψη ότι η εμπαρική τεχνολογία είναι κάτι άλλο. Είναι ένα υπηρετικό καινούριο πράγμα ανάμεσα στη χειρουργική και στην ακτινολογία. Όχι, η εμπαρική τεχνολογία είναι ακτινολογία. Οι απλές επαγγελματικές πράξεις πρέπει να είναι κτήμα και υποχρέωση όλων μας, τουλάχιστον στην εξειδίκευση την οποία έχουμε. Γι' αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που μας δείξατε. Παρανόμο απλό, μοιάζει λιγότερο σημαντικό, αλλά για ρωτήστε αυτό που το έχει, πόσο ήταν το τεχνικό. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Όχι, δεν θέλω παρά να ευχαριστήσω ειδικά και εσά, έτσι και να αναπαραλύουμε. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που δώσατε στον Άντρο Σοντέλκο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την οικότητά μας να υπάρχουν καλά παραδείγματα και να υπάρχουν ενθαρρυντικές κουβέντες και πρακτικά βήματα ανέλυξης για όλους τους ανέλυκους και για τους νεότερους και όσους, αλλά και για τους άλλους. Και σας, κύριε Καλίδη, ευχαριστήκατε που πήγατε σε ένα νοσοκομείο και πήρατε ένα κομμάτι της ιστορίας που σας είναι χρήσιμο, που ενδεχομένως το νοσοκομείο Πανικόλαου μπορεί να μην είναι τόσο επιτυχημένο. Αλλά να όμω πρέπει να μεταλαμβανεύεται η γνώση και η εμπειρία και κυρίω σταματάει ο φόβο του άλλου. Και καταλαβαίνω και πόσο είναι και η ιδιωτικότητά του. Σα ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ.